Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Αστέρα Ζωγράφου. Ο Αστέρας Ζωγράφου, ο οποίος φέτος προβιβάστηκε στην Α κατηγορία και μετέχει στον πρώτο όμιλο. Μέχρι στιγμής, στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί, έχει 2 ισοπαλίες και 2 βαθμούς. Μαζί μας για να συζητήσουμε για την μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας, τον τεχνικό διευθυντή του Αστέρα, τον κύριο Βαγγέλη Γούτη. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ Βαγγέλη που δέχτηκες να μας μιλήσεις. Να είσαι καλά, με έχεις φέρει σε ένα χώρο που έζησα τα παιδικά μου χρόνια, στο Άλσος Παγκρατίου. Εντάξει, είναι παράξενο αυτό που κάνουμε, αλλά είναι και όμορφο. Εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Βαγγέλη, μέχρι στιγμής στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί, ο Αστέρας Ζωγράφου έχει μόνο 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Έχετε 2 ισοπαλίες. Τι έφταιξε και ο Αστέρας δεν έχει πετύχει έστω μία νίκη μέχρι στιγμής? Θα είναι εύκολο να πω ένα ποσοστό από δικαιολογίες, να πω ένα ποσοστό από ατυχίες και να πω και το τι συμβαίνει ακριβώς όταν βλέπει κάποιος τη βαθμολογική θέση του Αστέρα. Εγώ θα τα πω λιγάκι ανάποδα. Εκτιμώ ότι αν κάποιος δει τη βαθμολογική συγκομιδή των 7 αγωνιστικών με 2 βαθμούς σε μια οποιαδήποτε ομάδα και με τα τόσα γκολ που έχει δεχτεί, αμέσως θα καταλάβει ότι υπάρχουν αδυναμίες. Υπάρχουν αδυναμίες όπως έχουν όλες οι ομάδες. Όμως θέλω να κάνω και μια σύγκριση. Αν πούμε εμείς ότι έχουμε το φθηνότερο μπάτζετ από όλη την κατηγορία, από όλο τον όμιλο, θα δούμε και ομάδες οι οποίες έχουν ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ, αλλά η πορεία τους δεν είναι η ανάλογη και βρίσκονται 1 και 2 βαθμούς παραπάνω από εμάς. Εμείς λοιπόν εκτιμώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι δικαιολογία, εκτιμώ ότι μέσα στην όχι καλή απόδοση κάποιων από αυτών των παιχνιδιών, γιατί είχαμε και καλές αποδόσεις, μπορώ να πω ότι είχαμε και την ατυχία να μην παίξουμε ποτέ μα ποτέ, ας το πούμε, με μια ομάδα, με μια δεκάδα που θα είναι κομπλέ. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ίσως οι τραυματισμοί, ίσως τα δελτία, ίσως πολλά νέα παιδιά τα οποία τελικά του 2003 αποφάσισαν να σταματήσουν, ενώ ήταν επεγμένα πέρυσι. Να σταματήσουν γιατί είναι τρίτη λυκείου. Αυτά γίνανε ξαφνικά. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε αποτελέσματα, για να κάνω ένα συνδυασμό και της ατυχίας και της ψυχολογίας, βλέπουμε αποτελέσματα στο κύπελο. Δεν είναι εύκολο να παίζεις με μια αναφέρεσαι ομάδα... στο μάτς με τον Άρη Πετρούπολης και με τον Καματερό και με τον Άρη Πετρούπολης, που είχαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα, όπως και με τον Άταλο, να πω τα τελευταία, όπως και με τον Άταλο. Η εικόνα μας σε όλο το δεύτερο ημίχρονο εκτιμώ ότι ήταν καλή. Δεν θα πω πολύ καλή, θα πω καλή. Και σε διαστήματα δείξαμε ότι μπορούμε να κοντράρουμε ομάδες που έχουν ένα τέτοιο ρόστερο όπως ο Άταλος. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η εικόνα. Η εικόνα βέβαια της βαθμολογίας
δεν είναι καλή και δεν ικανοποιεί κανέναν. Όμως κάτι οι ατυχίες, κάτι η ψυχολογία, το ανέβηκα και πώς θα ανταπεξέλθω από τους ποδοσφαιριστές, εκτιμώ ότι μας φέρανε σε μια κατάσταση που να μην μπορούμε να έχουμε τη συγκομιδή που έπρεπε. Αν αναλύσουμε σαν δικαιολογία την πρώτη αγωνιστική που μέχρι το 88 ήμασταν 0-1 μέσα στην Ερυθρέα, αν ξεχάσουμε το βαρύ σκορ από τη Διάνα, το 6-0, εάν σκεφτούμε ότι δύσκολα με 10 παίχτες χάσαμε από τον Άγιο Δημήτριο, ότι παλέψαμε με τη θύελα Αγίου Δημητρίου, ότι παλέψαμε με την ελπίδα, το δείχνουν και τα σκορ. Σημαίνει ότι κάπου εκεί, εάν αρχίσουμε πρώτα ο Θεός και να έχουμε υγεία όπως όλος ο κόσμος, εάν αρχίσουμε να είμαστε οι ενδεκάδες που πρέπει και αυτοί που είναι πιο μπροστά αγωνιστικά, εκτιμώ ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Σε αυτό το κομμάτι δεν έχω να πω κάτι άλλο, γιατί εάν το συνεχίσω λιγάκι και ο κόσμος που θα ακούσει ενδεχομένως αυτή τη συνέντευξη θα λέει ότι εδώ πολλές δικαιολογίες βλέπουμε. Αλλά είναι και 7η αγωνιστική. Ας κάνουμε υπομονή, με το καλό να μπούμε στο πρωτάθλημα, και εγώ πιστεύω ότι ο Αστέρας θα εμφανιστεί πιο βελτιωμένος και καλύτερος από ό,τι ήταν. Πιστεύετε με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ο Αστέρας θα τα καταφέρει να παραμείνει στην Α Αθήνας? Το να κάνεις προγνωστικά σε ένα τέτοιο όμιλο πιστεύω ότι είναι ρυψοκίνδυνο. Εμείς όμως από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Η άποψή σας για τον όμιλο μέχρι στιγμής ποια είναι, στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί, και αν έχετε ξεχωρίσει κάποιες ομάδες και πιστεύετε ότι αυτές θα πρωταγωνιστήσουν? Και το να πρωταγωνιστήσεις είναι ρυψοκίνδυνο να κάνεις πρόβλεψη. Όμως δεν μπορεί κανένας να παραβλέψει ότι ο όμιλος, καταρχήν που με ρώτησες, είναι το βαρύ πυροβολικό, εκτιμώ, στην Α κατηγορία από όλες τις ΕΠΣ σε όλη την Ελλάδα. Εάν κοιτάξει κάποιος τα ρόστερ θα δει δεν υπάρχουν τόσες πολλές ομάδες με τόσο βαριά ρόστερ, ποιοτικά ρόστερ. Είναι κάποιες ομάδες στον όμιλό μας που πραγματικά θα μπορούσαν να αγωνίζονται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σε ποιες αναφέρεστε, κύριε Γούτη? Αναφέρομαι στο Ηράκλειο, στον Άταλο, στη Διάνα. Μπορώ να πω ότι οι άλλες είναι πολύ δυνατές ομάδες, όπως είπα, η Νέα Ιωνία, αξιόλογα ρόστερ. Όχι ότι και οι άλλες οι ομάδες δεν έχουν κάτι να δείξουν. Και βέβαια έχουν. Και είναι και αξιόλογες ομάδες. Αυτές οι ομάδες που προείπα στην αρχή είναι, εκτιμώ ότι θα διεκδικήσουν. Το ποιος θα βγει πρώτος, ειλικρινά δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι κάποια ομάδα που θεωρείτε ότι είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, στον όμιλό σας φυσικά αναφέρομαι? Ο Ήφαιστος. Και το λέω για τον Ήφαιστο, όχι ότι δεν ήταν πέρυσι καλή ομάδα, αλλά ψάχνοντας τα πράγματα βλέπω ότι
οι ανθρώποι εκεί χρησιμοποιούν πολλά νέα παιδιά και μπράβο τους και τα πάνε περίφημα. Δεν ξέρω πόσο συνέχεια και αν έχει, εγώ θα ήθελα να έχει διάρκεια, γιατί είναι πάρα πολύ καλό το να βλέπεις μια ομάδα και πάντα σε έναν όμιλο υπάρχει, ας το πούμε, και η έκπληξη. Για μένα η έκπληξη είναι ο ύφος της. Και ποια ομάδα, ενώ την περιμένατε ψηλότερα στη βαθμολογία, βρίσκεται πιο χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα? Η Νέα Ιωνία. Κύριε Γκούτη, ποια είναι και η άποψή σας γενικά για το πρωτάθλημα? Το πρωτάθλημα που διεξάγεται χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Ποια εικόνα έχετε σχηματίσει στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής? Καταρχήν είναι πρωτόγνωρο. Να ξεκινήσω έτσι. Είναι πρωτόγνωρο. Καμιά φορά όταν τιμωρείται μια ομάδα Super League, ας πούμε, και παίζει χωρίς φιλάθλους και το βλέπουμε στην τηλεόραση, λέμε τι κρύο πράγμα είναι αυτό. Ναι, όντως, χωρίς κόσμο είναι πρόβλημα. Αλλά είπαμε, προέχει πάντα η υγεία και από εκεί και πέρα να περάσουν όλα αυτά όσο γίνεται πιο γρήγορα, να επανέλθουμε στην κανονικότητα και να βαδίσουμε έτσι. Δηλαδή, εύχομαι να σταματήσουν γρήγορα αυτά και ο κόσμος να πηγαίνει στο γήπεδο, που και εμείς σαν Αστέρα Ζωγράφου είχαμε πολύ κόσμο που δεν το περιμέναμε. Και φέτος περιμέναμε ακόμα περισσότερο. Βέβαια, όλο αυτό είναι μια οικονομική καταστροφή, ας το πούμε, και για τις ομάδες, χωρίς να μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αυτά τα μέτρα πρέπει να πάρθουν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά σκεφτείτε τώρα, κάποιες ομάδες έδωσαν κάποια χρήματα για μεταγραφές, μην αναφέρουμε, είναι πολλές, όλοι κάνανε μεταγραφές και εμείς κάναμε μεταγραφές, αλλά όχι σε τέτοιο μέγεθος. Οι ανθρώποι οι οποίοι τους θέλουμε στο ποδόσφαιρο να είναι οι χρηματοδότες και έχουν ματώσει, αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές κάθονται, η ομάδα τους κάθεται, τα χρήματά τους έχουν δοθεί. Όμως είπαμε, προέχει η υγεία. Κύριε Γκούτη, να πάμε τώρα στο κομμάτι, στο θέμα του προπονητή. Αποχώρησε ο κύριος Μπάμπης Κατσάνος και στη δήλωση που είχε κάνει είχε πει ότι δεν υπήρχε καθολική συμμετοχή των παικτών στις προπονήσεις και δεν έγιναν κάποιες μεταγραφές. Η ομάδα δεν ενισχύθηκε προκειμένου να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του νέου πρωταθλήματος της Α κατηγορίας. Να απαντήσω. Επειδή 24 χρόνια ήμουνα προπονητής, πάντα ήθελα το καλύτερο για την ομάδα μου. Το ίδιο και ο Μπάμπης. Ήθελε το καλύτερο για την ομάδα που δούλευε. Το ποιο είναι το καλύτερο όμως, έχει να κάνει με το οικονομικό. Άλλη ομάδα δίνει 10 ευρώ και άλλη ομάδα δίνει 5 και άλλη ομάδα δίνει 2. Εμείς λόγω των γεγονότων αυτών δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ένα κασέ το οποίο είναι υψηλό. Επιλέξαμε λοιπόν ποδοσφαιριστές που είναι αξιόλογοι για μένα. Το πιστεύω αυτό, ότι είναι αξιόλογοι. Πήραμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές
χωρίς να έχουν υψηλό κασέ, και πιστεύω ότι θα φανεί και στην πορεία. Ο κάθε προπονητής λοιπόν θέλει το καλύτερο για την ομάδα που δουλεύει. Το θέμα είναι εάν η ομάδα μπορεί να ικανοποιήσει ενδεχομένως τις απαιτήσεις του κάθε προπονητή. Όσον αφορά το θέμα της μη καθολικής συμμετοχής των προπονήσεων. Το θέμα των προπονήσεων στα εραστικά σωματεία που δεν δίνει ένα μισθό σε ένα ποδοσφαιριστή 600, 700, 800, 1000 το μήνα και ο ποδοσφαιριστής αυτός έχει τη δουλειά του, αντί για 4 προπονήσεις θα έρθει 3 και ενδεχομένως μπορεί να έρθει και 2. Αυτή είναι η αλήθεια, εκτός και αν θέλουμε να λέμε ψέματα ή να κάνουμε όνειρα απατηλά. Όχι. Υπήρξαν ποδοσφαιριστές και υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι καθημερινά στην προπόνηση γιατί μπορούν. Υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να έρθουν 3 προπονήσεις, 4 προπονήσεις, αλλά να έρθουν και 2. Αυτό ισχύει για όλα τα σωματεία. Εκτός, ξαναλέω, εάν ο ποδοσφαιριστής αυτός ή οι ποδοσφαιριστές αυτοί παίρνουν πραγματικά ένα μισθό και ζουν από αυτό. Κύριε Γκούτη, πάντως εσείς είστε ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών, από την εικόνα που παρουσίασαν στα 7 παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, παρά την όχι καλή βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας. Αν πω ότι είμαι ευχαριστημένος, θα πρέπει να πω ψέματα. Αν πω ότι είμαι δυσαρεστημένος σε όλα τα παιχνίδια, πάλι ψέματα θα πω. Αν επιλέξω όμως κάποια παιχνίδια, μπορώ να πω με σιγουριά ότι σε κάποια παιχνίδια είμαι ευχαριστημένος, σε κάποια παιχνίδια να το κάνω λιγάκι πιο χαλαρό, μου έρχεται να το σκοτώσω. Όμως θα πρέπει να διαγνώσουμε ο καθένας που κοιτάει την ομάδα του, η διάγνωση να είναι σωστή. Όταν διαγνώσεις ποιο είναι το πρόβλημα, σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλα 3-4 παιδιά τα οποία μπορούν και στέκονται και έχουν μεγάλη προσωπικότητα στην Αλφα Αθήνας. Δεν τους έχουμε. Όμως οι ποδοσφαιριστές μας είναι αξιόλογοι. Κύριε Γκούτη, από εδώ και πέρα, όσον αφορά το θέμα του προπονητή, ποιος θα είναι ο προπονητής ο οποίος θα καθοδηγήσει με την επανέναρξη του πρωταθλήματος την ομάδα? Να ξεκινήσω πάλι αλλιώς για να πάρετε την απάντησή μου. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει με 12 προπονητές. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι 12 τον αριθμό. Με τους 4 που μίλησα στο τηλέφωνο και δεν κάναμε ραντεβού, με τους 4 που μίλησα στο τηλέφωνο, οι άνθρωποι είχαν τις δουλειές τους, γιατί είναι και δύσκολα τα πράγματα. Έχω τη δουλειά μου, δεν μπορώ στις 5.30 ώρα που έχετε προπόνηση. Ευχαριστώ πολύ. Άλλοι 3 κοιτάνε για γάμα εθνική και σε όλες τις συζητήσεις δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι μόνος μου. Γι' αυτό πάντα υπάρχει και ο πρόεδρος και ο γενικός αρχηγός που είναι κοντά. Θέλω να ακούνε και εκείνοι.
Γιατί όχι ότι δεν μπορώ να βγάλω την απόφαση μόνος μου, αλλά θα ήθελα να είναι κοντά και να ακούνε. Όμως, επειδή κοιτάμε για προπονητή, και έχει πέσει τώρα το βάρος και στο κύπελο και με τον Άταλο, έχει πέσει το βάρος σε μένα. Όμως πρέπει να βοηθήσουμε όλη την ομάδα, ο καθένας από εκεί που μπορεί. Δεν μπορεί να κάνεις πίσω. Κοιτάμε για προπονητή και θέλουμε έναν προπονητή ο οποίος να έχει αυτή τη φλόγα και τη φιλοδοξία, αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι θα μπει στα δύσκολα. Κοιτάμε, θα το δούμε. Κύριε Γούτη, δώσατε κάποιο πρόγραμμα τώρα στους παίκτες να το τηρήσουν κατά τη διάρκεια της διακοπής? Ναι. Έχουμε την τύχη, αλλά αυτό θα πρέπει να ελέγχεται. Πώς θα ελέγχεται θα το δούμε. Έχουμε την τύχη ότι το στάδιο, το γήπεδο του Γρηγόρη Λαμπράκης, είναι ανοιχτό και μπαίνεις και κλείνεις θέση για μία ώρα την ημέρα. Οπότε το 80% από τις ποδοσφαιριστές μας είναι ζωγραφιέτες, όπου μπορούν και πηγαίνουν. Τουλάχιστον τα τρεξίματα και κάποιο πρόγραμμα που έχουμε δώσει, και εκτιμώ ότι θα το κάνουν. Ναι, είναι ένα πρόγραμμα 4 ημερών την εβδομάδα. 3, ας το πούμε, να είναι υποχρεωτικά. Και θα δούμε στο άμεσο μέλλον ποιοι πηγαίνουν. Μιλάτε με τους παίκτες, έχετε τηλεφωνική επικοινωνία? Μιλάμε, βεβαίως. Βεβαίως. Μιλάμε. Πώς είναι η συνεργασία σας με τη διοίκηση, με τον πρόεδρο, τον κύριο Πέτρο Μαρμαρινό? Η συνεργασία μας είναι άψογη. Οι δυσκολίες που συναντάμε σε τέτοια πράγματα μας δυσκολεύουν να κάνουμε κινήσεις που θα μπορέσουν να βοηθήσουν και την ομάδα. Γιατί εάν υπήρχαν χρηματοδότες, όπως υπάρχουν χρηματοδότες σε κάποιες άλλες ομάδες, εκεί θα ήταν τα πράγματα πιο εύκολα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν χρηματοδότες να μπορεί να βρεθούν 10 άτομα και να πούνε εμείς διαθέτουμε αυτό το ποσό για την ομάδα. Και έτσι ο πρόεδρος συναντά κάποιες δυσκολίες. Μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, που δεν δοθήκαν διαρκείας, δεν κόβονται εισιτήρια, δεν υπάρχουν χορηγοί, ενώ πέρυσι υπήρχαν 90 χορηγοί διαφημίσεων. Όλα αυτά μας φέραν οικονομικά πίσω. Και το ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ομάδες που δεν είναι οικονομικά καλά συναντάνε και προβλήματα. Και μην νομίζετε, το πρωτάθλημα, για να επανέλθω στο θέμα budget, το πρωτάθλημα έχει ποδοσφαιριστές που είναι αξιόλογοι, έχουν ποιότητα, έχουν εμπειρία, αλλά ακούμε κάτι ποσά τα οποία, μπράβο τους, γιατί τα αξίζουν. Το θέμα είναι ότι είναι λίγες οι ομάδες που μπορούν να τα δώσουν. Εκεί λοιπόν, όταν υπάρχει το οικονομικό,
συναντάμε και δυσκολίες. Στο θέμα της συνεργασίας εννοούμε. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, με τον πρόεδρο είμαστε, είμαστε φίλοι από 19 χρονών και το ποδόσφαιρο το περάσαμε μαζί, οπότε... Κύριε Βούτη, ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το πότε μπορεί να γίνει η επανέναρξη του πρωταθλήματος, η άρση του... Να σας πω, γελάω τώρα για να το κάνουμε λιγάκι πιο, πιο χαρούμενο μέσα στην πίκρα μας. Είναι πιο εύκολο να προβλέψεις ποιοι θα πέσουν, ποιος θα ανέβει, ποιος θα βγει πρωταθλητής, παρά πότε θα λήξει η καραντίνα για τις ομάδες και να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι απίθανο να το βρει κάποιος. Πώς τώρα, πώς περνάτε χωρίς, χωρίς να πάτε στο γήπεδο, χωρίς το, το ποδόσφαιρο? Δύσκολα. Ένας άνθρωπος που είστε τόσα χρόνια μαθημένος. Είναι πολύ δύσκολο. Στους πάγκους ομάδων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Τόσα χρόνια ποδοσφαιριστής, 24 χρόνια προπονητής, πλέον έχει περάσει στο αίμα σου. Γι' αυτό λέω είναι πολύ δύσκολο. Ωραία. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο Βαγγέλης ο Γούτης στους φιλάθλους του Αστέρα Ζωγράφου? Τι να περιμένουνε με την επανέναρξη του πρωταθλήματος από την ομάδα? Μια νέα προσπάθεια, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής ως νεοφώτιστη στην Α κατηγορία? Ο στόχος είναι η παραμονή και θα το παλέψουμε τόσο πολύ που κανένας δεν μπορεί να φανταστεί πόσο πολύ θα παλέψουμε για αυτό το πράγμα. Αυτό μπορούμε να το υποσχεθούμε. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπήρχαν αγωνιστικά προβλήματα στην ομάδα? Ναι. Μπορείτε να μας τα αναφέρετε? Αγωνιστικά. Ενώ προβλήματα τραυματισμών υπήρχαν? Βέβαια. Δεν ήταν μόνο οι τραυματισμοί. Να σκεφτείτε ότι ενώ είχαμε 10 μικρούς ηλικιακά για να παίξουν, φτάσαμε σε σημείο να παίξουμε με τη Διάνα χρησιμοποιώντας 2 μικρούς κατά ανάγκη σε θέσεις, ενώ είναι αμυντική, σε θέσεις μπροστά. Το ότι εγκατέλειψαν 3 αξιόλογοι ποδοσφαιριστές που είναι μικροί και πέρυσι ήταν βασικοί. Σε ποιους αναφέρεστε? Να μην λέμε ονόματα τώρα, αλλά δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία το να πούμε ονόματα. Αλλά και γιατί όχι στο φινάλε. Λέω για τον Γιώργο τον Ξανθόπουλο, λέω για τον Κοντατούλα, λέω για τον Γιουρετζίδη που ήταν, μιλάμε για νέα παιδιά τώρα. Μάλιστα. Ο οποίος δεν εμφανίστηκε ποτέ, δεν εμφανίστηκε ποτέ λόγω τραυματισμού. Για προβλήματα που έχει παίξει μόνο 2 φορές, ένας από τους πιο βασικούς συντελεστές επιθετικά από πέρυσι, ο Αλέξανδρος ο Λαχανάς, έχει παίξει 2 παιχνίδια μέχρι τώρα. Ο Τάσος ο Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής γάμα εθνικής, με τα προβλήματα της δουλειάς του και το ότι άργησε το δελτίο του να εκδοθεί, ο Τζοβάρας ο Σέντερ Φορ, ο οποίος έχει παίξει 2 παιχνίδια, ένα στο κύπελο και ένα με τον Άταλο, 2 παιχνίδια. Αυτά είναι προβλήματα. Ο Μπασινάς, ο Δημήτρης, ο οποίος είχε προβλήματα, είχε πρόβλημα πέρυσι που είχε χτυπήσει στο μάτι και φέτος έπαιζε με γυαλιά, δεν πάτησε ποτέ
σε αυτή την απόδοση που θα έπρεπε, αλλά υπάρχει και η δικαιολογία, το θέμα των γυαλιών που φοράει, δεν τον εξυπηρετούν και είναι πρόβλημα. Όμως είχα πει στην αρχή της κουβέντας, δεν θέλω να πω δικαιολογίες, αλλά μου την κάνατε εσείς την ερώτηση. Μάλιστα. Εάν υπήρχαν προβλήματα. Ναι, αυτά είναι ουσιαστικά προβλήματα. Όταν δεν μπορείς ποτέ να είσαι με μια εντεκάδα, και ξέρουμε πολύ καλά ότι στην Άλβα Αθήνας, εάν βγάλουμε τρεις ποδοσφαιριστές, όπως ο Παρερθραϊκός έχει τέσσερις παίχτες κλειδιά σύν τον τερματοφύλακα. Αυτή είναι η αλήθεια. Που παίχτης κλειδί είναι και ο τερματοφύλακας τους. Εάν τυχόν από τους τέσσερις παίχτες κλειδιά, που είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα, καλοδουλεμένη ομάδα, εάν τυχόν βγάλουμε έξω τους δύο που δεν έχουν λείψει λεπτό, τους δύο, λιγάκι το ποσοστό της αγωνιστικότητας θα πέσει. Εμείς είχαμε του κόσμου τα προβλήματα. Δεν είναι δικαιολογία. Γιατί και αυτοί που τις αντικαταστούν είναι αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι δικαιολογία, το ξαναλέω. Κύριε Γούτη, είχατε παράπονα από τη διαιτησία στα παιχνίδια που έγιναν μέχρι τώρα? Ναι, δεν συνηθίζω να λέω για τη διαιτησία. Ποτέ μου δεν είπα κάτι. Ναι, εκτιμώ ότι σε δύο περιπτώσεις δεν είχαν καλή απόδοση οι διαιτητές. Να το πω έτσι. Σε δύο περιπτώσεις. Μην αναφέρουμε σε ποια και τι. Δεν έχει σημασία. Πρώτα θα κοιτάμε την ομάδα μας, την αγωνιστικότητά μας, να δούμε αν εμείς είμαστε άξιοι να διεκδικήσουμε κάτι από έναν αγώνα και μετά να μιλάμε για διαιτησία. Ωραία. Κύριε Βαγγέλη, εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα και να ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα όλο αυτό και να μπορούμε να τα λέμε στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο, να συζητούμε για αυτό που αγαπάμε, έτσι, για αυτό που τόσα χρόνια. Εύχομαι και εγώ σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο που ασχολείται, παράγοντες και ποδοσφαιριστές και προπονητές, να προσέχουμε όσο γίνεται περισσότερο ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε υγεία και επιτέλους να σταματήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτό το πράγμα το μαύρο και να δούμε άσπρες μέρες βλέποντας τον κόσμο και τις εξέδρες και βλέποντας τις ομάδες να παίζουν με ανοιχτές τις πόρτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.